πέθανε? Ξέρετε ποιος πέθανε? Όχι. Εσείς μήπως ακούσατε κάτι? Θα σκάσω αν δεν μάθω τι έγινε. Όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Όχι επειδή είμαι κουτσομπόλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό. Κι ας μου τρώει περιέργεια τη όλα. Συγγνώμη, μήπως ξέρετε ποιανού είναι η κηδεία? Του Θανάση, ποιανού Θανάση? Το κατάστημα με τα κοσμήματα. Μέρη, μπορώ να το αντέξω, πες το μου. Πες το μου, πέθανε. Όχι, βρε Μαριάνθη μου, σου λέω, δεν πέθανε. Οι γιατροί λένε πως υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Άρε Μαριάνθη, θες να πάμε να τον δούμε? Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πως σου πήγε η ιδέα στο μυαλό ότι πέθανε, αφού σου λέω τον το πρωί τον πεθαμένο. Τον πεθαμένο, μωρέ. Παίξτε μου διπλό παινιά και ο μήνας έχει εννιά και ο μήνας έχει εννιά. Ήθελα να ξέρω, τσίπα, δεν έχεις επάνω σου και καλά εμένα, πες πως με έχεις σχεσμένη. Τον έρμο τον Στέφανο που καθόταν και ξεροστάλιζε όλη νύχτα, αυτόν δεν το σκέφτηκες καθόλου? Άσε με ρε Μέρη. Όχι άσε με, πάρ' τον αυτή τη στιγμή τηλέφωνο. Καλή, δεν θυμάσαι την άλλη φορά με εκείνο τον τύπο από τη Δημητσάνα? Α, στο είχα πει τότε, το δερμάτινο δείχνει άντρα βιτσιόσου. Απελπιστικά διαθέσιμη. Θα το γράψω στο στήθος, στην πλάτη και στους δρόμους. Θα πω παραδίνομαι με τα χέρια ψηλά στην αγάπη. Απελπιστικά διαθέσιμη. Σε ένα κόσμο γεμάτο εκδόσεις, η αγάπη μου φαίνεται κρύφτηκε σε μια μάσκα διάφορης όψης. Απελπιστικά διαθέσιμη. Τον βρήκα. Ποιον, παιδί μου? Καλά, το νιώθω. Αυτή τη φορά είναι καρμικό. Το σύμπαν συνομότησε για να βρεθούμε. Ναι, με ποιον, καλό μου κοριτσάκι? Είναι ο άντρας της ζωής μου. Ναι, ποιος θα μου πεις επιτέλους? Δεν ξέρω. Α, καλά, εσύ το έχεις χαμένο, τελείως. Και πώς πάω, με το ένα χέρι να βάλω το μανταλάκι, γλιστράει ένα στουκιά και πέφτει κάτω στον δρόμο. Με ένα χέρι δουλειές δεν γίνονται. Πανικός, γιατί ήταν και εκείνο το ωραίο με τα μπλε τα λουλουδάκια. Το θυμάσαι? Γυρνάω και τι να δω? Έναν άντρα κούκλο. Ψηλό, ξανθό, γύρω στα 40. Τον ευχαριστώ και πάω να το πάρω πίσω. Α, δεν γίνεται, μου λέει. Για να βεβαιωθώ ότι βρήκα τον νόμιμο ιδιοκτήτη, πρέπει να το δοκιμάσετε. Να δούμε, σας κάνει ή προσπαθείτε να με εξαπατήσετε? Καλέ, δικό μου είναι, του λέω. Αλλά άμα ψήνεσαι για μια δοκιμή, ανέβω πάνω. Είσαι τρελή, παιδί μου. Έβαλες άγνωστο άνθρωπο στο σπίτι? Δυστυχώς όχι. Και οι πρίγκιπες έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Κι είχε δυο ματάκια μπλε, 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 μπλε. Και πώς να τα θυμάμαι? Χρώμα πέλαγος καλεάκ. Τέτοια μάτια δεν ξεχνάνε. Εσύ τι έκανες, το τηλεφώνησες του Στεφ? Στο μπλε, 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 θα το έχεις ξεχάσει αυτό το θέμα. Δεν τηλεφώνησες. Αφού σου είπα ότι δεν είμαι έτοιμη ακόμα, δεν είμαι για προξενιά τώρα, γιατί επιμένεις? Αν μου τηλεφωνούσες, θα να το συμφώνη σου, που δεν ξεχνάω ποτέ. Ναι. Με ρωτάει τη φορά όταν κοιμάμαι. Ποιος καλέ? Ο Στέφανος, παιδί μου, είναι στην άλλη γραμμή. Α, καλά, μου είπε ότι θα σε έπαιρνε αργότερα. Δεν φανταζόμουν και τόσο. Εγώ τι να κάνω τώρα? Με ρωτάει τη φορά όταν κοιμάμαι. Α, γι' αυτό πήρε τέτοια ώρα. Καλά, τι φοράς? Τι να φοράω, γυναίκα? Είχε κάτι φόρμες ο Θανάσης, Αντίντας. Ολοκένουργες ήταν. Λυπήθηκα να τις πετάξω και τις έκανα πιτζάμες. Καλά, μωρή, φοράς τα ρούχα του Μακαρίτη, έλεος πια. Μην το πεις αυτό το πράγμα, μας αντρίχες βραδιάτικα. Λοιπόν, θα του πεις ότι φοράς ένα κόκκινο δαντελωτό νεγκλίζα. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Φυσικά η Μέρη δεν μου είπε ότι είσαι και αθλητικό στιγμή. Ού, πρωταθλήτρια! Και σε τι άθλημα αν επιτρέπετε? Στον ακοντισμό. Στον ακοντισμό? Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι ασυνήθιστη επιλογή για μια γυναίκα. Ναι, αλλά το αγαπάω πολύ, Στέφανε. Δηλαδή, το αγαπάω τόσο πολύ που μερικές φορές βάζω τις φόρμες και κάνω προπόνηση και στο σπίτι. Με το ακόντιο? Ναι. Όχι. Ασκήσεις κάνω. Να και τώρα ασκήσεις έκανα. Και αυτό με πέτυχες με τις φόρμες, κατάλαβες? Ναι. Καλά, και θα πέσεις στο κρεβάτι με τις φόρμες? Ψυχή μου, θα ανάψεις. Στον ύπνο σου με έβλεπες. Πιάσε, πιάσε,
όχι, 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 πιάσαμε. Και ολόκληρη. Διεξυπηρετώ. 38 και 8, 39 και 9. Και γιατί ήρθες εδώ για με κολλήσεις. Αν είναι ο έρωτας αρρώστια. Α, δηλαδή ο Στέφανος ευθύνεται για αυτό το παραλήρημα. Είναι γλυκός, είναι περιποιητικός, έχει χιούμορ, είναι τρυφερός, είναι παραλήρημα. Όλα αυτά από ένα τηλεφώνημα τα κατάλαβες. Μέρη, σε ευχαριστώ. Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλός στρατιώτης στα χαρακόμματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα απ' τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου. Αυτός που περιμένω δεν γράφει ιστορία, δουλεύει μες στα κρύα για την αγάπη μου. Είναι ποιητής. Α, και δεν σ' αρέσουν τα γλυκόλογα, Καλά, εμένα πάλι ήταν ο Στέφανος μου λέει έτσι κάτι τέτοια τρυφερό πάρα πολύ. Πάντως αυτός δεν είναι λόγος να μην βγεις με τον άνθρωπο. Όχι, δεν με κατάλαβες. Έπρεπε να κερδίσω λίγο χρόνο. Είναι ποιητής κατ' επάγγελμα. Έλα, μωρέ Μαριάνθη. Καλλιέργησέ με. Καλλιέργησέ με. Θα θέλα να ήμουν κυπουρός. Μπορείς να γίνεις. Σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Γεροπουρός, θαυματοποιός. Με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ. Θα θέλα να ήμουν παπουτσής. Το χρόνο να μετρώ με το σφυρί. Το γυαλινό γομακί της. Να κρύψω και κανείς να μην το βρει. Εσύ μου αρέσουν οι πιτσουλίδα που ξεζούμιζα το Θανάση. Όχι, όχι, το ξεζούμιζα μια χαρά τούρος γερνούς. Εσύ ίδια μου το έχεις πει. Όχι, δηλαδή πρέπει να σου πω και ευχαριστώ από πάνω. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή όλες τις είχα φανταστεί εκτός από σένα. Γιατί καλά, έχω στην πηγάδι κατούρισα. Γιατί είσαι η φίλη μου. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ, ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Συγχαρητήρια που είχες και το θράσος και με την καρδιά μου έπαιξες. Που χρόνια υποκρινόσμος τάχα μου και καλά σαν φίλη σου έλεγες. Μ' αγάπαγες. Θερμά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν έχω τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μαύρα γυαλιά φοράω, στέκομαι σε κοιτά. Πάει ένας χρόνος πια και κάτω. Μαύρα γυαλιά φοράω. Τι κάνεις βρε μερούλα μου. Σε ρωτάω. Άραγε σου θυμίζω κάτι απ' τα παλιά. Εγώ έκοψα τα φρένα του Θανάση. Βλέπεις, είχα βαρεθεί κάθε βράδυ να μυρίζω το πατσουλί σου στα σεντόνια μου. Ο Στέφανος βέβαια δεν λέω. Κάθε βράδυ άλλο άρωμα μύριζε. Λάδες μάτια με κοίτανε από μακριά και με μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Ναι. Μας καμάρουν όλη η γειτονιά, όλοι. Συγγνώμη. Όλες το ξέρανε. Αλλά βλέπεις δεν πείραζε γιατί γινόταν κρυφά. Η βιτρίνα μην απείραχτη. Στους τρίτους παίζαμε και οι δυο μας τους ρόλους μας μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αφού έμαθα να παίζω ρόλους, γιατί να μην παίξω και το ρόλο της πενθούσες χείρες. Με ταχύτητες μεγάλες βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Βλέπω φοράτε βέρα. Ταυτότητα δεν μου δείξατε, αλλά το προσπερνώ. Εν πάση περιπτώσει, πόσο καιρό είστε παντρεμένος, αν επιτρέπετε. 5 χρόνια. Συγγνώμη, έτσι για να θέλετε έτσι καθρέφτες.
Πόσο καιρό έτσι, Εκτός από τους καθρέφτες, έχετε τίποτα σε μαστίγιο. Πόσο καιρό έτσι, το αυτό το. Αυτή είναι. Δεν είναι, προσωρινό είναι, δεν είναι για πολύ καιρό, δεν έχει ενδιαφέρον πολύ. Εγώ και εσύ μαζί.